Στην Ανθέων 99 και θα συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Μυτιλήνης, τον κύριο Δημήτρη Βασιλούδη. Καλό σας μεσημέρι, είστε καλά? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Τι γίνεται στα δικαστήρια? Αρχικά να ξεκινήσω με το ότι είχαμε παράπονα και από εσάς και από άλλους δικηγόρους αυτές τις μέρες, ότι υπάρχει συνωστισμός. Ναι, ειδικότερα τη Δευτέρα, την περασμένη, επειδή συνεδρίαζε και το εφετείο και το ειρηνοδικείο και το... Μικτόρκωτο, ναι. Είχαμε μεγάλο πρόβλημα συνωστισμού, γιατί μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Η αστυνομία δυστυχώς ή ήταν ανεπαρκής όσον αφορά τον αριθμό, ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν επέβαλε την τάξη όσο όφιλε. Ναι. Και με δεδομένο ότι υπήρχαν και κρατούμενοι Ρωμά, καταλαβαίνετε τι. Όταν έχουμε τέτοιους κρατούμενους, μαζεύεται όλος ο καταβλισμός και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Κάτι τέτοιο συνέβη τη Δευτέρα λοιπόν και είχαμε σοβαρό θέμα όλη τη μέρα σχεδόν. Αυτό παρατηρήθηκε μόνο τη Δευτέρα τόσο έντονα, έτσι? Ναι, τη Δευτέρα μόνο, γιατί τις υπόλοιπες μέρες ήταν λιγότερες οι δίκες, οπότε δεν είχαμε τόσο σοβαρό πρόβλημα. Τα δικαστήρια για πόσους μήνες ήταν κλειστά? Κλειστά τα δικαστήρια ουσιαστικά δεν ήταν ποτέ, ναι. Απλά δεν γινόταν κάποιες υποθέσεις, μάλλον η πλειοψηφία των υποθέσεων. Ναι. Ήταν μέχρι πρότινος. Τώρα από τη Δευτέρα ξεκίνησαν δειλά-δειλά πάλι να εκδικάζονται αρκετές υποθέσεις, αρκετές διαδικασίες είναι πια σε ενέργεια, οπότε και αυτό αυξάνονται και τα προβλήματα. Υπάρχουν τώρα, ποια είναι τα μέτρα, ας το πούμε έτσι, περιορισμού της διασποράς μέσα? Τα μέτρα δεν έχουν αλλάξει, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, εμείς είμαστε στο βαθύ κόκκινο εδώ και μήνες. Είμαστε, ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βέβαια, παρότι τα κρούσματα έχουν μειωθεί σημαντικά, είμαστε στο... Οπότε τα μέτρα είναι τα ίδια που ήταν και πριν, δηλαδή μικρός αριθμός στις αίθουσες συνεδριάσεων, αποστάσεις, μάσκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Βέβαια, όταν υπάρχει συνωστισμός, τα μέτρα δυστυχώς δεν τηρούνται όπως πρέπει να τηρούνται, παρότι έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και εγώ προσωπικά από την αστυνομική διεύθυνση, όταν συνεδριάζει και το εφετείο, ναι, να έχουμε αυξημένη αστυνομική δύναμη, να μην επιτρέπεται να εισέρχονται όλοι μέσα στο δικαστικό μέγαρο, ναι, παρά μόνο όσοι... μόνο αυτή των οποίων η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα σχετικό, τίποτα τέτοιο, οπότε γι' αυτό και παρουσιάζεται και το πρόβλημα αυτό που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, από την δική σας εμπειρία και από όσα σας λένε οι συνάδελφοί σας, κύριε Βασιλούδη, πώς ήταν η περίοδος του lockdown οικονομικά για τους δικηγόρους? Καταστροφή. Καταστροφή ήταν, έτσι? Με μία απλή λέξη, καταστροφή. Ή μήπως ξεκούραση? Ναι, ξεκούραση αναγκαστική βέβαια, έτσι. Ναι, ναι. Και αυτή η ξεκούραση δεν μας ευνοεί, ούτε μας συμφέρει. Ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Οι υποθέσεις αναβάλλονταν σχεδόν όλες, ή αποσύρονταν από τα πινάκια. Δεν επιτρέπονταν εκδίκαση σοβαρών υποθέσεων. Οπότε και εμείς ήμασταν... Από τον Νοέμβριο ουσιαστικά, έτσι συμβαίνει αυτό? Ναι, από τον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο. Οπότε τώρα θα παραταθεί κάπως η χρονιά ή όχι, όπως το ξέραμε τον Αύγουστο θα είναι πάλι κλειστά? Επί του παρόντος δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ναι, γι' αυτό. Ναι. Σίγουρα θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν σωρευτεί υποθέσεις πάρα πολλές, ναι, και θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα και για τον προσδιορισμό τους και για την εκδίκασή τους. Υποθέτω ότι κάτι θα γίνει, κάτι αντίστοιχο θα γίνει και φέτος, θα παραταθεί. Αλλά αυτό είναι η δικιά μου υπόθεση, δεν υπάρχει τίποτα το βέβαιο ακόμα. Κύριε Βασιλούδη, υπάρχει ήδη θέμα γενικώς και πριν από το lockdown με τις σωρευμένες υποθέσεις και τις αναβολές. Τώρα υπήρξε κάποια έτσι νομοθεσία να φύγουν κάποιες υποθέσεις, να ελαφρυνθεί λίγο? Υπήρξε, ναι, στο παρελθόν υπήρξε. Υπήρξε απόσυρση αρκετών υποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ποινής που προβλέπονταν για την κάθε μία από αυτές. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει το ίδιο. Πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ κοντά μια τέτοια λύση πάλι, ναι, γιατί σας είπα είναι πάρα πολλές υποθέσεις που εκκρεμούν πια. Ειδικά στα ποινικά δικαστήρια είναι πάρα πολλές. Μπορείτε να μας πείτε κάποιο παράδειγμα, ας πούμε, αναβολής που πότε πήγε?
Όχι, δεν αναβάλλονται υποθέσεις. Α, δεν αναβάλλονται. Όχι, δεν αναβάλλονται. Αποσύρονται. Και ξαναπροσδιορίζονται από τις αντίστοιχες γραμματείες και στέλνονται καινούριες κλήσεις. Δεν έχουμε δηλαδή ρητές δικασίμους από τώρα. Α, μάλιστα. Καταλάβατε. Οπότε θα μας έρθει, ναι, έτσι, η υπόθεση. Έτσι. Αυτό όμως φαντάζομαι θα το έχετε συζητήσει λίγο στον κλάδο σας. Για παράδειγμα, και εδώ και αλλού εφαρμόζεται παντού η τηλεργασία στη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Όχι, επί του παρόντος είναι στα μελλοντικά σχέδια και στις μελλοντικές, ας το πούμε, όχι απαιτήσεις μας, αιτήσεις μας για αυτό το θέμα, αλλά επί του παρόντος δεν έχουμε. Επί του παρόντος σε εμάς βέβαια δεν εφαρμόζεται ακόμα. Υπάρχει ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων σε άλλα πρωτοδικεία. Στην Αθήνα για παράδειγμα υπάρχει ήδη, πράγμα που ευνοεί πάρα πολύ στον μη συνωστισμό και στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε εμάς ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί αυτό. Αυτό θα είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά για τηλεδιασκέψεις ακόμα δεν έχουμε. Μάλιστα. Κάτι σίγουρο. Και το άλλο που το σχολιάζουν έτσι πολλοί που έρχονται στο δικαστήριο, ότι για τον χώρο από πίσω θα τον φτιάξετε εκεί ξανά. Αυτό είναι ένα όνειρο ετών. Εγώ κοντεύω να συνταξιοδοτηθώ και ακόμα περιμένουμε. Μας είχαν κάποτε υποσχεθεί ότι θα γίνει επέκταση των εγκαταστάσεων του δικαστικού μεγάλου από την πίσω πλευρά, ναι, την αυλή που έχει, mm-hmm, με προκάτ και για να υπάρξουν και αίθουσες καινούργιες συνεδριάσεων. Γιατί έχουμε μόνο δύο αίθουσες, γι' αυτό γίνεται και αυτό που γίνεται με το συναισθησμό. Ναι. Υπάρχουν δύο αίθουσες για όλα τα δικαστήρια αυτή τη στιγμή. Βέβαια υπάρχει σε εκκρεμότητα η αίθουσα απέναντι του πρώην Υπουργείου Αιγαίου, η οποία μας έχει παρακολουθήσει, ναι, στο εφετείο για 12 χρόνια, αλλά ακόμα είναι στο στάδιο της μετασκευής και δεν χρησιμοποιείται. Ναι. Αυτό θα λύσει εν μέρη το πρόβλημα. Αλλά να επανέλθουμε στην επέκταση. Και στην αξιοποίηση εκεί του χώρου σας. Είμαστε σε αναμονή χρόνια. Α. Όπως επίσης είμαστε σε αναμονή, ναι, βέβαια αυτό μας το ξεκόψαν από την πρώτη στιγμή, αλλά εμείς επιμένουμε. Υπάρχει, όπως ξέρετε, ένα σπιτάκι στην πίσω, ναι, πλευρά, σωστά, του κτηρίου, ναι, που ήταν κατοικία του φύλακα παλιά. Ναι. Αυτό το σπιτάκι λοιπόν είναι έρημο εδώ και πολλά χρόνια. Το ζητήσαμε επανειλημμένα και εμείς ως δικηγορικός σύλλογος για να το μετασκευάσουμε και να το κάνουμε έδρα μας, mm-hmm, δηλαδή να στεγάζεται εκεί ο δικηγορικός σύλλογος. Αλλά δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που δεν έγινε πολύ τίποτα. Αυτό και για τον χώρο έξω και για το σπιτάκι. Πού ανήκουν και εσείς πρέπει να τα ζητάτε, από πού? Αυτά ήταν στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων, το λεγόμενο ΤΑΚΔΙΚ. Μετά άλλαξε, είναι του δημοσίου βασικά. Α, έτσι, μάλιστα. Του δημοσίου. Αλλά δυστυχώς όταν έχεις να κάνεις με το δημόσιο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλούδη. Καλή καλά. Συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά.